δώσουμε και μία μικρή γεύση αυτή τη σεζόν στην εκπομπή μας στο Star Foodies. Μία μικρή γεύση της Κύπρου και να έρθετε εδώ να δείτε από μόνοι σας τι ωραία είναι και τι ευγενικοί άνθρωποι έχω γνωρίσει εδώ πέρα το μικρό διάστημα που είμαι εδώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα λίγο πιο ελαφρά. Πιο ελαφρά. Γιατί πίνασα λίγο. Πίνασες. Εγώ θέλω να δοκιμάσω και να φάω κυπριακή κουζίνα. Μαγειρεύεις εσύ, Πέτρο? Μαγειρεύω, εντάξει, μαγειρεύει η γυναίκα μου στο σπίτι συνήθως, αλλά προσπαθώ και μαγειρεύω εγώ τα λίγο πιο αυτά στα γκριλ, στη σουβλάκια. Barbecue. Okay. Μαγειρεύεις τώρα μόνος σου, τι κάνεις? Κοίτα, είμαστε μια οικογένεια τετραμελής πλέον. Okay. Ο γιος μου τώρα είναι 4 μηνών, η κόρη μου 3,5 χρονών. Okay. Οπότε το πρόγραμμα στο σπίτι είναι λίγο τρελό. Ειδικά με τις ώρες που δουλεύω εγώ. Ευτυχώς η Νατάσα, η σύζυγός μου, είναι πιο φυσιολογική δουλειά. Mm-hmm. Αλλά ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως σου είπα, προσπαθούμε να έχουμε παρόμοια φαγητά την ημέρα, ούτως ώστε αν θα μαγειρέψει ένας, να τα κάνει και τα δύο. Τα ενδιάμεσα, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Μπορεί να είναι ένα μήλο, μπορεί να είναι ένα power bar, μπορεί να είναι γιαούρτι με μέλι και καρύδια. Okay. Και τώρα θα με φέρεις στο αγαπημένο σου όμως. Στο αγαπημένο νομίζω δεν έχει καμία σχέση με τη διατροφή που κάνω. Βρίσκω ένα πολύ ωραίο οικογενειακό φαγητό, δηλαδή. Τους κεφτέδες, όταν ήμουν μικρή, μέναμε σε μια πολυκατοικία στον τρίτο όροφο, χωρίς ασανσέρ. Επειδή είμαστε πρόσφυγες, ήταν σε προσφυγικό συνοικισμό, δεν υπήρχαν ούτε ασανσέρ ούτε τίποτα. Στον τρίτο όροφο λοιπόν της πολυκατοικίας και έχω αυτή την εικόνα να ανεβαίνουμε τη σκάλα με τη βαλίτσα μετά το σχολείο και να νιώθουμε από το ισόγειο αυτή τη μυρωδιά ότι η μαμά σήμερα έφτιαξε κεφτέδες. Και στο λέω τόσα χρόνια μετά και έχω ακόμη αυτή τη μυρωδιά πολύ χαρακτηριστική. Είμαι μαζί σου. I like to use steak spice. This is a game changer. This is a real game changer. Well, let's see what it tastes like. Γεια σας. Γεια σας. We want no skin. We want no skin. Good? Ordeal? Okay. Nice. Yeah, so just give it a nice layer. And we're going to throw it in the oven at 350 degrees for about 30 to 40 minutes. Here you go, it's a beautiful side. Now this is challenging to remove because it's so good. All the most delicious stuff is. Well, it's penny at the bottom, right? Okay. So it's... Pastizio me penne pasta. Ready? Yes. Okay. Yasas. Yasas. Κρήτη Gold. Ωραία. Σάλτσα ντομάτας, μπάρμπα στάθη. We're gonna need some more too. Γράφω. Δύο. Ένα. Είναι ένα λεπτή. Τρία, δύο, ένα. Περίμενε. Και παλιά πολύ Λευκοσία. Παλιά πολύ Λευκοσία. 3, 2, 1. Έλα. 3, 2, 1. Πάμε. Τι πολλές τις μάλλον. Ναι, κράτα το στήλο, κράτα το ζώο και γυρίζεται το βασικά. Έτσι κάνω. Γυρίζω το στήλο.